σήμερον της σωτηρίας ημών των κεφάλαιων και του αμπαιώνος μυστηρίου η Ο Υιός του Γαβριήλ την χώριν ευαγγελίζεται. Διώσιν αυτό τη Θεόν Μετά Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι ένα μεγάλο μυστήριο και ένα θαύμα το οποίο μόνο ο πολύ πνευματικός, δηλαδή ο πολύ πιστός άνθρωπος, μπορεί να το νιώσει και να συλλάβει κάπως το μεγαλείο του. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο όταν ακούμε ή μιλάμε για το θέμα αυτό, πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό μας να μας φωτίζει την καρδιά και την διάνοια, ώστε να μπορούμε να κατανοούμε το μέγα μυστήριο του Ευαγγελισμού όσο το δυνατόν κατά το ανθρώπινον, αλλά να κατανοούμε και την μεγάλη σημασία που έχει για την σωτηρία της ψυχής μας. Και είναι μέγα θαύμα και μυστήριο, γιατί ποτέ δεν ακουστήκε, ποτέ δεν θα γίνει, ούτε θα ξαναγίνει, μία παρθένος με φύση και σάρκα ανθρώπινη, να γίνει μητέρα και μάλιστα του ιδίου του Θεού. Το θαυμαστό αυτό γεγονός προεφύτευσαν οι Άγιοι Προφήτες και το περιγράφει με ακρίβεια ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Σαν έφθασε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός θέλησε πλέον να σώσει τον παρήκοο άνθρωπο από την πτώση της αμαρτίας όταν η κακία και η κάθε λογή σασέβεια βρισκόταν στο αποκορύφωμα της ζωής των ανθρώπων. Όταν η ελισοδεμένη ψυχή δεν μπορούσε πλέον να αντισταθεί στην ηθική κατάπτωση. Τότε ήρθε και η ώρα της σωτηρίας. Την καλή αυτή αγγελία, αυτό σημαίνει ευαγγελισμός, σύνθετη λέξη, από το εφ και αγγέλο που σημαίνει καλή αγγελία, καλή είδηση. Το μήνυμα αυτό ευαγγελίζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία. Έξι μήνες μετά από την θαυματουργική σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου, ο Γαβριήλ, ο άγγελος της θεία Ευσπλαχνίας, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, στάλθηκε από τον Κύριο στην Ναζαρέτ της Γαλιλαίας προς την Παρθένο Μαρία, η οποία, μετά από την έξοδό της από τον ναό, όπου εκάθισε στο ναό δώδεκα χρόνια στα Άγια των Αγίων και οι ιερείς την μνήστευσαν με τον δίκαιο και Ιωσήφ, τον μνήστορα, ώστε εκείνος να γίνει φύλακας της παρθενίας της. Η Θεοτόκος ζούσε στο σπίτι του Ιωσήφ, στην μικρή και άσημη πόλη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Ήταν προστατευόμενη κάτω από την μνηστία της με τον δίκαιο Ιωσήφ που ο Θεός τον αξίωσε να διακονήσει στο μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Ιού και Λόγου του Πατρός. Όταν την επισκέφθηκε ο άγγελος, της απίφθηνε τον ασπασμό ως εξής. «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». «Χαίρε δηλαδή εσύ που έχεις όλες τις χάρες του Αγίου Πνεύματος, ο Κύριος είναι μαζί σου» είσαι ευλογημένη ανάμεσα στις υπόλοιπες γυναίκες. Η Θεοτόκος, αγνή και ταπεινή όπως ήταν, δεν γνώριζε επένους και εγκομιαστικές προσφωνήσεις, γι' αυτό και ταράχθηκε από ό,τι άκουσε και είδε. Δεν ήξερε ποιον έχει μπροστά της και τι σημαίνουν τα λόγια του. Επίσης φοβήθηκε να μην εξαπατηθεί όπως και η προμήτωρεύα η οποία έπεσε σε πλάνη από εκείνον που μπορεί να μετασχηματιστεί σε άγγελο φωτός, δηλαδή τον σατανά. Ο αρχάγγελος όμως την καθησύχασε και της ανήγγειλε το χαρμόσυνο και σωτήριο άγγελμα ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού. «Μη φοβού Μαριάμ, έβρες χάριν παρά το Θεό» και αμέσως της αποκαλύπτει Ιδού συλλήψη εν και τέξη ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ιδού θα μείνει έγκυος και θα γεννήσεις ιό και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι μέγας και θα ονομαστεί Υιός του υψίστου. Ακούγοντας τα απίστευτα αυτά λόγια η Παρθένος Μαρία τον ρώτησε «Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό» εφόσον δεν γνωρίζω άνδρα. Δεν έθετε σε αμφισβήτηση η Θεοτόκο στα Θεία Λόγια, αλλά αναρωτήθηκε με ποιο τρόπο το μυστήριο αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Κατανοώντας την απορία της ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, δεν την παρατήρησε, αλλά της εξήγησε τον καινοφανή τρόπο αυτή της συλλήψεως. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε» και δύναμη υψής του επισκιάσισι. διότι και το γενόμενον εξού Άγιον κληθήσεθε Υιός Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σου και η δύναμη του υψής του θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το παιδί που θα γεννηθεί θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Θα είναι δηλαδή ο Υιός του Θεού. Για να πιστείς μάλιστα ότι σου λέγω αλήθεια, Ιδού η, η συγγενή σου η Ελισάβετ, παρότι είναι προχωρημένη ηλικία και στήρα, εν τούτης συνέλαβε ιό και είναι τώρα στον έκτο μήνα, διότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό, παν ρήμα. Η Παρθένος Μαρία σκύβει με δέο στο κεφάλι και με ταπείνωση και συνέστηση μπροστά στο μέγα μυστήριο ψιθυρίζει. Ιδού, η Ιδούλη η Κυρίου, Γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Είμαι η δούλη του Κυρίου και επομένως ας γίνει όπως θέλει ο Θεός. Είμαι έτοιμη να υπηρετήσω το Θείο του σχέδιο. Πόση ταπείνωση και πόση απλότητα. Πιστεύει ολόψυχα στην Θεία Βουλή. Η πίστη της Θεοτόκου είναι ζωντανή, δυνατή και τέλεια. Με την πίστη της, την αγνότητά της και την ταπεινοφροσύνη της, σφραγίζεται το μεγάλο μήνυμα των αιώνων, το μήνυμα του ερχομού του Κυρίου στην γη και την σωτηρία του κόσμου. Και από εκείνη την ώρα ο Λόγος, ο συνάναρχος Υιός του Πατρός, γίνεται και Υιός της Παρθένου. Εισέρχεται στα σπλάχνα τη λαμβάνοντας μορφή δούλου. Ποιος άνθρωπος μπορεί να συλλάβει το βάθος αυτού του μυστηρίου, και ύστερα από αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός, αφού ανήγγειλε δηλαδή το μήνυμα ο Αρχάγγελος στην Παρθένο, έφυγε και πάλι αθέατος και αθόρυβος. Στην γη δεν μαθεύτηκε και δεν ακούστηκε τίποτε. Το χαρμόσυνο μήνυμα, ο Ευαγγελισμός, έμεινε μυστικό. Ήταν το μεγάλο και σωτήριο μυστικό που αξιώθηκε να μάθει μόνο μία Αγία και Αγνή Νέα, η Παρθένος Μαρία είναι αλήθεια θαυμαστό. Στην πόλη της Ναζαρέτ, σε έναν τόπο δυσφημισμένο, γεμάτο από την ηθική αθλειότητα, σε ένα μέρος αμαρτωλό και διεφθαρμένο, βρήκε ο αγγελιοφόρος των ουρανών Γαβριήλ την αμόλυντη Παρθένο, που δεν μπόρεσε να μολύνει η αμαρτία. Πόση αξία λοιπόν έχει αγαπητοί αδελφοί, η αγνότητα το γέννη τόμι της Παρθένου ανήγγειλε την απαρχή της λύτρωσης. Το γέννητο της Πανάχραντης Κόρης, ο Παντοδύναμος Κύριος το έκανε πιο δυνατό και από εκείνο το γέννητο της Δημιουργίας, τότε που κάλεσε και έπλασε από το μηδέν την κτήση, γιατί στο γέννητο της Παρθένου Μαρίας, ο Λόγος, ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός, ο οποίος υπήρχε πρώτων αιώνων με τα πατρός και πνεύματος είναι άναρχος ο Χριστός μας όπως επίσης άναρχος είναι ο Πατέρας και το Πανάγιο Πνεύμα είναι τριαδικός Θεός ένας Θεός με τρία πρόσωπα τρεις υποστάσεις επομένως Υπήρχε ο Χριστός ως Θεός και τώρα λαμβάνει και αρχή χρονική. Ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, όπως συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό λοιπόν κατά τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου ενώνονται τα επίγεια με τα επουράνια. Ενώνονται οι ιοί και οι θυγατέρες του Αδάμ και της Εύας με τους αγγέλους του ουρανού για να δοξάσουν τον παντοδύναμο Θεό που τα πάντα οικονόμησε με αγάπη προκειμένου να λυτρώσει τον πεσμένο άνθρωπο από την αμαρτία, την φθορά και τον θάνατο. Η ταπείνωση και η υπακοή της Παρθένου στο ουράνιο θέλημα ανοίγουν την είσοδο της ψυχής στην σωτηρία. Γι' αυτό και η εικόνα του Ευαγγελισμού βρίσκεται στην ωραία πύλη κάθε ναού, στην είσοδο του Ιερού για να μας θυμίζει ότι «Βασική προϋπόθεση για την σωτηρία» είναι η ελεύθερη αποδοχή του θείου θελήματος. Να μιμηθούμε δηλαδή και εμείς την υπακοή της Θεοτόκου, όπως ελεύθερα η Παναγιά μας έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού, έτσι και εμείς μέσα από την ψυχή μας να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού και να πούμε «Κύριε, γέννη τόμη κατά το ρήμα Σου». Όπως θέλεις εσύ Κύριε, ας γίνει.